Καλημέρα κύριε Παρθενικολάκη, βρισκόμαστε σε ένα από τα πρακτορία εδώ στο νησί της Κο και ο δικός σας ο κλάδος τελικά άνοιξε. Πείτε μας όμως δύο λόγια, τι είναι αυτό που σας λέει ο κόσμος. Ο κόσμος άνοιξε, ο κόσμος αυτό που μας λέει είναι ότι χάρηκε που άνοιξε, το περιμένανε αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ένα μήνα και κάτι κλειστά. Ωστόσο, βλέπουμε ότι ανοίγουν οι οικονομικές δραστηριότητες, άρα μέσα σε αυτές τις δραστηριότητες ήμασταν και εμείς. Μας υποδέχτηκε η Αρίλη και διστακτικά, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα με τη διασπορά του κορονοϊού και ο κόσμος η αλήθεια είναι πιο φοβάται περισσότερο. Λένε πολύ... Σε σχέση με το προηγούμενο άνοιγμα που κάναμε το Φλεβάρι, δηλαδή τώρα επειδή υπάρχουν περισσότερα ανοίγματα, περισσότερα κρούσματα μάλλον και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχει διασπορά στην κοινότητα, γι' αυτό και ο κόσμος είναι διστακτικός. Ωστόσο, μας υποδέχτηκε αρκετά καλά. Σε όλα τα πρακτορία τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και υγιεινής εδώ πέρα. Απολυμμένουμε συνεχώς τους χώρους και τις επιφάνειες και τα στυλό. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις περί ανοίγματος ή κλεισίματος είναι της κυβέρνησης και όχι της. Εμείς θέλαμε να ανοίξουμε, γιατί είμαστε αρκετούς μήνες, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι 5 μήνες ήταν κλειστά τα πρακτορία. Εμείς ανοίξαμε και κλείσαμε αυτή τη φυσαρμόνικα. Έπρεπε να ανοίξουν και πρέπει να ανοίξουν και άλλες δραστηριότητες. Πιστεύετε στο μέλλον, στην πορεία των ημερών, θα ανοίξουν και άλλες δραστηριότητες? Κοιτάξτε, αυτό εμείς θέλουμε και ευελπιστούμε για να μπορέσει, γιατί είμαστε ένα αμοιβό τουριστικό νησί και θέλουμε να ανοίγουν οι δραστηριότητες όλες, να πάει καλά η σεζόν. Υπάρχει ένα προγραμματισμό τη σεζόν από αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, ούτως ώστε να έχουμε ένα ορίζοντα και εμείς για το τι θα γίνει. Γιατί έμεσα ή άμεσα όλοι έχουμε να πάρουμε από τον τουρισμό. Πιστεύετε θα αντέξει για άλλο ένα κλείσιμο, αν στην πορεία γίνει? Για το δικό μας τον κλάδο, ναι. Γενικά. Νομίζω ότι η οικονομία πλέον δεν θέλει άλλους πειραματισμούς. Εφόσον ανοίξαμε και καλώς ανοίξαμε και να ανοίξουν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες, δεν θα πρέπει να ξανακλείσουμε, να ανοίξουμε με μέτρα, με περιορισμούς, με αποστάσεις, όπως πρέπει.